όμως να συζητούμε με όρους μέλλοντος, παλινδρομούμε στις παθογένειες του παρελθόντος. Ακούμε διάφορα ιδεολειπτικά σχήματα, όπως ότι η εκπαίδευση πρέπει να υποταχθεί στην αγορά. Πρόκειται για νεοφιλελεύθερο δόγμα, το οποίο όμως παράδοξα απηχεί χρεοκοπημένα μοντέλα κρατικού σχεδιασμού. Πρόκειται για τις δύο όψεις του οικονομισμού, που αμφισβητούν τη σχετική αυτονομία της εκπαίδευσης από την οικονομία και διαλύουν την ακαδημαϊκή ιδιαιτερότητα των πανεπιστημίων. Αγορά ή δημοκρατικός προγραμματισμός είναι το δίλημα. Δηλαδή, μια καθαρά η ανάγκη αξιολόγησης. Αλλά αυτή η ανάγκη επιβάλλεται μόνο στο δημόσιο τομέα και μάλιστα με όρους καταναγκασμού και τιμωρίας. Ο ιδιωτικός τομέας, στην περίπτωση μας η ιδιωτική εκπαίδευση, τίθεται εκτός αξιολόγησης, παρότι της αποδίδεται ισότιμο στάτους δημόσιας εκπαίδευσης. Γενικότερα, ποιος αξιολογεί την αγορά? Μήπως ο καταναλωτής, ο πελάτης, όπως μας λένε? Δηλαδή, η αγορά υποκαθιστά την κοινωνία και τη δημοκρατία? Όλα γίνονται εμπόριο? Ποιος αξιολογεί? Με ποια κριτήρια? Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα επικεντρώσω την ομιλία μου στο άρθρο 50 του νομοσχεδίου που αφορά στα κολέγια. Φυτεύτηκε εν μέσω διαγωνισμού για διορισμό προσωπικού εκπαιδευτικών στο δημόσιο. Φυτεύτηκε στο νομοσχέδιο μετά τη διαβούλευση. Δηλαδή, προωθείται ερήμην των φορέων, οι οποίοι τα πανεπιστήμια, η ΟΛΜΕ, η ΔΟΕ, η ΟΗΕΛΕ, οι φοιτητές έχουν καταστήσει σαφές ότι πρόκειται για ρύθμιση κάζους μπέλι. Το απόγευμα έγινε και συλλαλητήριο έξω από τη Βουλή. Η Υπουργός Παιδείας ισχυρίζεται ότι η νέα ρύθμιση επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ψέμα. Η κυβέρνηση λειτουργεί ως delivery των κολεγίων χαμηλής στάθμης. Ας δούμε τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Οδηγία 2005/36/ΕΚΑ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ρυθμίζει το γενικό καθεστώς της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, κεφάλαιο 1. Το καθεστώς της αυτόματης αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων που αποδεικνύονται με την επαγγελματική πείρα, κεφάλαιο 2. Και το καθεστώς αυτόματης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων για συγκεκριμένα επαγγέλματα, κεφάλαιο 3. Όχι τον τρόπο αναγνώρισης και αντιστοίχησης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής. Και φυσικά και εύλογα περιορίζεται στα επαγγελματικά προσόντα, γιατί σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, τα εκπαιδευτικά συστήματα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες μπορούν και πρέπει να εφαρμόζουν τους δικούς τους κανόνες όσον αφορά την αναγνώριση ή μη των τίτλων σπουδών πτυχίων που έχουν αποκτηθεί σε άλλη χώρα. Η συνθήκη του Μάστριχτ, άρθρα 126-127, και η συνθήκη του Άμστερνταμ, άρθρα 149-150, επιβεβαιώνουν την εθνική αρμοδιότητα. Χαρακτηριστικά στο άρθρο 126 του Μάστριχτ αναφέρεται ότι η κοινότητα συμβάλλει στην παιδεία, σεβόμενη πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών. Επίσης, η κοινότητα εφαρμόζει πολιτικές επαγγελματικής εκπαίδευσης, που στηρίζεται και συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών. Συχνά η χώρα μας έχει γίνει αποδέκτης παρατηρήσεων της Επιτροπής αναφορικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 2005/36 και την ταχύτητα διοικητικής διεκπαιδεύσης των όσων ορίζονται σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή. Στις παρατηρήσεις αυτές, η ελληνική πλευρά ήθιστε να απαντά θεσμικά και αρμοδίως, όπως και έκανε τουλάχιστον επί των ημερών μας. Σήμερα όμως η Υπουργός δεν αρκείται στην καθιερωμένη απάντηση στις παρατηρήσεις, αλλά προχωρά σε μια πράξη η οποία δεν είναι μόνο νομοθετικά ανήκουστη και πολιτικά ύπουλη, αλλά πολύ περισσότερο θεσμικά επικίνδυνη. Αποδίδει στην αιτιολογημένη γνώμη 4061/2019 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τη χώρα μας, περιεχόμενο που βολεύει τον πολιτικό της σχεδιασμό, ώστε να περιβάλλει με μανδύα νομιμοποίησης τη δική της νομοθετική παρέμβαση και το άρθρο 50 του παρόντος. Μια αιτιολογημένη γνώμη της Κομισιόν, την οποία αρνήθηκε να προσκομίσει στη Βουλή και μέρος του περιεχομένου της συστάσης, δηλαδή πληροφορηθήκαμε σήμερα από καθημερινή εφημερίδα. Αξιώνουμε, το είπαμε και στην Επιτροπή, το λέμε και εδώ, να καταθεθούν στη Βουλή τόσο η αιτιολογημένη γνώμη, όσο και η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας. Φοβούμαι ότι θα έχουμε αποκαλύψεις αν όσα γράφονται σήμερα στις εφημερίδες είναι αληθινά. Το ξαναλέμε, να καταθέσετε στη Βουλή τα έγγραφα, να μάθουμε τι διαβουλεύεστε μυστικά και ύπουλα εις βάρος των συμφερόντων της ελληνικής νεολαίας. Επεκτείνει λοιπόν, κυρία Υπουργός, τα όσα εισηγείται η Επιτροπή και πηγάζουν από τις αρχές για την ελεύθερη κίνηση των πολιτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την άσκηση των επαγγελμάτων και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών και αποπειράται να τα εφαρμόσει στη μετακίνηση των τίτλων εκπαίδευσης,
όχι μόνο των προερχόμενων από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και από όλο τον κόσμο, όπως για παράδειγμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από όπου μόλις επέστρεψε χωρίς να έχουμε πλήρη ενημέρωση τι έκανε ακριβώς εκεί. Με λίγα λόγια, κατάφορα, μπροστά στα μάτια των εμπειρουσιακών παραγόντων, των μελών του Κοινοβουλίου και των πολιτών που διαδηλώνουν σήμερα έξω από τη Βουλή, αποδεικνύει χοντροκομμένα αυτό για το οποίο κατηγορήθηκαν πολλοί νεοφιλελεύθεροι υπουργοί των κυβερνήσεων πριν το 2015. Την εργαλειοποίηση των οδηγιών των ευρωπαϊκών θεσμών, ώστε να δικαιολογηθεί η εφαρμογή ακραίων νόμων υπέρ των εγχώριων οικονομικών συμφερόντων και ενάντια στον πολίτη. Συμπεραματικά, η αιτιολογημένη γνώμη 4.061 του 19, αν κρίνουμε από τα στοιχεία που αποκάλυψε η δημοσιογραφική έρευνα και δεν διαψεύτηκαν από το Υπουργείο, δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς, το τονίζω. Δεν αφορά στους εκπαιδευτικούς, αλλά άλλα επαγγέλματα. Δεν ζητά επαγγελματική ισοδυναμία που εσείς παίρνετε να δώσετε χωρίς να διαπιστωθούν τα επαγγελματικά προσόντα, ενώ καθιστά σαφές ότι η αναγνώριση των προσόντων για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να γίνει με αυξημένα κριτήρια. Από ποιον? Από τα στοιχεία. Τα στοιχεία να μας φέρετε. Την απάντηση που στείλατε στην Κομισιόν και την αιτιολογημένη γνώμη της Κομισιόν. Τα στοιχεία. Οι διαψεύσεις δεν έχουν καμία αξία. Ψεύδεστε στα συστόλο συνέχεια. Και είσαστε delivery ιδιωτικών συμφερόντων. Αυτό κάνετε. Τα στοιχεία στη Βουλή. Για να δούμε ποια είναι η διάψευση. Και όμως μπορούσατε να έρθετε σε διάλογο με την Κομισιόν και να διαμορφώσετε ένα πλαίσιο εξέτασης και διαπίστωσης των προσόντων, όπως έκανε παραδείγματος χάρη ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας, πριν εγγράψει πτυχιούχους εξωτερικού στο Μητρό Ασκουμένων. Λειτουργήσατε λοιπόν ως delivery των κολεγίων. Και για να μην αποκαλυφθεί η τακτική σας αυτή, αποκρύπτετε το εν λόγω έγγραφο, το περιεχόμενο του οποίου όμως επικαλείστε επανειλημμένως ως αναπόφευκτη επιταγή. Το έγγραφο, κυρία Υπουργέ, εδώ σήμερα στη Βουλή, όχι αύριο. Την απάντησή σας, τι λέει ακριβώς? Συνεπώς, η δημοσιογραφική πένα που παρουσίαζε στην εφημερίδα Δημοκρατία της παράταξής σας τη Δευτέρα, την Υπουργό ως μεσήτρια ακινήτων Αμερικανικού Πανεπιστημίου, πρέπει από αύριο να διορθώσει και να της αποδώσει και τη νέα της ιδιότητα της πολίτριας ετοιμοπαράδοτων πτυχίων με εθνική αναγνώριση. Προφανώς το Υπουργείο Παιδείας παραγωνίζει το εθνικό πλαίσιο προσόντων, το οποίο έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων, προβλέπει 8 επίπεδα και καμιά κυβέρνηση δεν τόλμησε να εντάξει αυτά τα κολέγια, αν και εντάχθηκαν τα ΙΕΚ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διάταξη που η κυβέρνηση φέρνει σήμερα στη Βουλή ορίζει ότι πτυχία που χορηγούνται από ΑΕΗ της Αλλοδαπής γίνονται δεκτά από το ΑΣΕΠ για τον διορισμό των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και τεθωμένης εκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία, εφόσον έχουν απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού. Χωρίς δηλαδή να απαιτείται η αναγνώριση του επαγγελματικού προσόντος του ετούντος, όπως ορίζει η οδηγία και το ενωσιακό δίκαιο, αλλά και χωρίς να απαιτείται η αναγνώριση και αντιστοίχηση του πτυχίου της αλλοδαπής με πτυχίο της ημεδαπής από τον ΔΟΑΤΑΠ, όπως ορίζει το εθνικό δίκαιο. Για την άσκηση δηλαδή του νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος του εκπαιδευτικού στην Ελλάδα και την πρόσληψή του στο δημόσιο σχολείο, δεν απαιτείται πλέον ούτε προηγούμενη άσκηση του επαγγέλματος σε άλλο κράτος μέλος, ούτε εγγραφή σε σχετική επαγγελματική ένωση στη χώρα του Πανεπιστημίου που απονέμει τον τίτλο σπουδών, ούτε έστω ύπαρξη βεβαίωσης για τα επαγγελματικά του δικαιώματα από σχετικό οργανισμό του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά, επουδενή σύστημα ελέγχου επί των ουσιωδών αποκλήσεων ως προς τη διάρκεια, το γνωστικό αντικείμενο και το επίπεδο των αλλοδαπών τίτλων. Και με τον τρόπο αυτό μπορεί πλέον, για παράδειγμα, ο νέος διοικητής της ΑΕΠ, ο κ. Κοντολέων, ή ο πρόσφατα παραιτηθής υφυπουργός εξαιτίας σκανδάλου σχετικού με τις σπουδές του, κ. Διαμαντάρης, και όλη η ψευδοαριστία σας να βρεθεί πάνω από νέους και νέες που αγωνίστηκαν σκληρά και ίδρωσαν να πάρουν ένα πτυχίο και να απορρευθούν τίμια στη ζωή τους. Η κυρία Υπουργός, στην απελπισμένη προσπάθειά της να δικαιολογήσει τα ψεύδη της, υποστήριξε ότι τα κολέγια στη χώρα μας αξιολογούνται από το Υπουργείο Παιδείας. Όσοι γνωρίζουν, γελούν. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου δεν αξιολογεί, αλλά διαπιστώνει τυπικές προϋποθέσεις των κολεγίων, όπως η κτηριολογική κατάσταση και τα τυπικά προσόντα του προσωπικού. Την ευθύνη αξιολόγηση έχουν τα ποικιλώνυμα πανεπιστήμια του εξωτερικού με τα οποία συνδέονται τα κολέγια. Τα πανεπιστήμια, συζωγικά αυτά, λειτουργούν ως πλυντήρια πτυχίων. Το τονίζω. Ως πλυντήρια πτυχίων. Κύριε συνάδελφε, τούτων δεδομένων, και τελειώνω, τούτων δεδομένων, η αναγνώριση από το παράθυρο των ακαδημαϊκών δικαιωμάτων στους αποφύτους των επίμαχων κολεγίων συνιστά μηχανισμό συνολικής υποβάθμισης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και υπονόμευσης των δικαιωμάτων των νέων στην εκπαίδευση και την εργασία. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό και τελειώνω. Κύριε Υπουργέ, υποσχεθείτε μας τουλάχιστον, εάν πιστεύετε έστω και το ελάχιστο στην ορθότητα και την τιμιότητα των όσων υποστηρίζετε,
ότι το θάρρος σας, όταν αποκαλυφθεί η σημερινή νομοθετική σκευωρία, θα είναι ανάλογο με το θράσος της νομοθετικής πρότασης σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Γιατί σήμερα δεν συζητάμε απλά μια διάταξη που εναντιώνεται στο άρθρο 16 του Συντάγματος, αλλά πολύ περισσότερο το ηθικό παράδειγμα που δίνει μια υπουργός παιδείας στα παιδιά μας, ευτελίζοντας τη σημασία της εκπαίδευσης για να υπερασπιστεί τα οικονομικά συμφέροντα λίγων εμπόρων της κατάρτισης. Η παιδεία τελεί υπό τη σαρματική εγγύηση του άρθρου 16. Συνεπώς, οποιαδήποτε γνωμοδότηση μας φέρεται εδώ, γιατί κάτι διαβάζω στον τύπο, δεν έχουν καμία σοβαρή τύχη. Μαζί με όλους τους πανεπιστημιακούς και εκπαιδευτικούς φορείς, μαζί με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, όλα τα άλλα εκτός ελληνικής λύσης, ακόμα και μαζί με την παράταξή σας στους εκπαιδευτικούς, τη ΔΑΚΕ, ζητάμε να αποσυρθεί το άρθρο 50. Πρόκειται για κάζους μπέλι. Αυτή η νομοθετική πρωτοσκευωρία δεν μας δεσμεύει και θα μας βρει απέναντι η εφαρμογή του νόμου. Για να μην εφαρμοστεί στην πράξη και να καταργηθεί όταν προκύψουν νέοι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί. Ούτε η δύναμη που θα σας δώσει πολιτικά ο κ. Μητσοτάκης ερχόμενος στη Βουλή μπορεί να αλλάξει την πραγματικότητα. Οι νέοι, οι πολίτες, έχουν καλύτερα συμπεράσματά τους. Είστε delivery μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων. Ντροπή. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Το λόγο τώρα έχει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Μέρα 25, ο κ. Βαρουφάκης, για 15 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ως πανεπιστημιακός, θεωρώ υποχρέωσή μου, πέραν των ιδεολογικών και πολιτικών μας διαφορών, κυρία Υπουργέ, να προσεγγίσω οποιοδήποτε νομοσχέδιο αφορά την παιδεία ευλαβικά και επικοδομητικά. Στα θέματα παιδείας έχουμε καθήκον στη μέγιστη συνεννόηση. Όμως, κύριε Υπουργέ, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στην εισαγωγή μου, στην έλλειψη φιλοδοξίας, την έλλειψη συγκρότησης, την ποιοτική ανεπάρκεια και την προχειρότητα που αναδύει αυτό το νομοσχέδιο. Εκπροσωπείται μια νέα κυβέρνηση που μιλά για αριστεία και αστικές αξίες. Περιμένω τουλάχιστον να κάνετε μια προσπάθεια στο πρώτο σας νομοσχέδιο για την παιδεία να επιδείξετε αυτές τις αξίες, να μας πείτε ότι τις υπηρετείτε, αν μη τι άλλο τις εστερνίζεστε, ότι εστερνίζεστε τις δικές σας αξίες, ότι τις καταλαβαίνετε. Αντί για αυτό, αντί για μια ολοκληρωμένη συγκροτημένη πρόταση για την παιδεία, βιαστήκατε να καταθέσετε ένα διεκπεραιωτικό νομοσχέδιο που φαίνεται να έχει γράψει κάποιος που δεν κατανοεί τη διαφορά μεταξύ εμπορεύματος και παιδείας, μεταξύ μόρφωσης και κατάρτισης. Κάποιος νομοθέτης που δεν εκτιμά τη διαφορά μεταξύ μιας φώκιας που μπορεί να εκπαιδευτεί αλλά ποτέ να μορφωθεί και ενός ανθρώπου, νέου ή μεγαλύτερου, που και μπορεί και πρέπει και να μορφωθεί και να εκπαιδευτεί. Σαν να το έγραψε μια ομάδα συνεργατών σας, που πάνω απ' όλα ανέλαβε εργολαβικά να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των γνωστών κολεγίων που φύονται στη σκιά του υποχρηματοδοτούμενου πανεπιστήμιου. Όπως και σε περιπτώσεις άλλων συναδέρφων σας, μιλάτε σαν να κυβερνάτε μια κανονική χώρα. Κυρίες και κύριοι, η κανονικότητα δεν θα επιστρέψει στη χώρα μας, επειδή εσείς κλείνετε τα μάτια στην πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες, υποθέτοντας